υπήρξαν στην ιστορία της Γραφής, που μας το αναφέρει η Γραφή, άνθρωποι σαν εμάς, αδύναμοι, αλλά στάθηκαν στην πίστη. Και ο Θεός, βλέποντας αυτή την πίστη, τους ευλόγησε. Ο Θεός, βλέποντας αυτή την πίστη, ενήργησε με αυτούς τους ανθρώπους. Πίστη είχανε. Δεν είχανε δύναμη δική τους. Και εμείς πρέπει να έχουμε αυτή την πίστη. Τι είναι όμως αυτή η πίστη? Μας το λέει η Γραφή, στη σελίδα 1066 πάλι. Είναι δε η πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Από αυτά να κρατήσουμε δύο λέξεις, πεποίθηση και βεβαίωση. Η πίστης δεν είναι κάτι αόριστο. Η πίστης είναι μία πεποίθηση που δεν μας τη βγάζει κανένας από μέσα μας. Η πίστης είναι μία βεβαίωση. Το ξέρουμε και δεν πρόκειται να τ' αρνηθούμε. Αυτό είναι η πίστης. Η πίστης μας είναι μία σχέση γνωριμίας με το Θεό. Δια της πίστεως γνωρίζουμε το Θεό και δια της γνωριμίας μας με το Θεό πιστεύουμε όλο και περισσότερο. Υπήρχαν άνθρωποι πίστεως, όπως ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ, μας λέει η Γραφή, ότι επίστευσε εις Αυτόν και ελογίστη εις δικαιοσύνην. Τι σημαίνει όμως αυτό? Επίστευσε σε Αυτόν και ελογίστη. Σκέφτηκε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Αυτό είναι μια σχέση γνωριμίας. Ο Αβραάμ γνώρισε το Θεό. Ο Αβραάμ, παρόλο που έφτασε σε μεγάλη ηλικία, είχε γνωρίσει ότι ο Θεός είναι αληθής, ότι ο Θεός δεν ψεύδεται, ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα. Και γνωρίζοντας αυτήν την δύναμη του Θεού, αυτή την υπόσταση του Θεού, έμεινε πιστός. Και όταν ο Θεός του είπε να θυσιάσει το μονογενή του Υιό, τότε ο Αβραάμ πάλι επίστευσε και πάλι δέχτηκε αυτή τη θυσία, γιατί ήξερε ότι ο Θεός είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Αυτή η πίστη του Αβραάμ ήταν η γνωριμία του με το Θεό. Γνώριζε το Θεό και μέσα από αυτή τη γνωριμία πίστευε. Πολλές φορές εμάς τους ανθρώπους, όταν κάποιον άνθρωπο τον γνωρίζουμε καλά, όταν κάποιον άνθρωπο είναι δικός μας, συγγενής, αδελφός μας, φίλος μας και τον γνωρίζουμε πολύ καλά και ξέρουμε ότι κάποια πράγματα δεν τα κάνει, όταν μας πούν ότι έκανε κάτι το οποίο εμείς ξέρουμε ότι δεν το κάνει, θα πούμε «Δεν το πιστεύω». Γιατί δεν το πιστεύω? Γιατί τον γνωρίζουμε αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί τον γνωρίζουμε καλά και ξέρουμε ότι δεν κάνει τέτοια πράγματα? Το ίδιο πρέπει να είναι και με το Θεό. Να γνωρίσουμε το Θεό. Να γνωρίσουμε την αγαθότητα του Θεού, να γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού και να πιστεύσουμε σε αυτή την αγαθότητα, να πιστεύσουμε σε αυτή την αγάπη, να είναι μια βεβαίωση στη ζωή μας, να είναι μια πεποίθηση στη ζωή μας και τίποτα άλλο. Πολλές φορές μας έρχονται δυσκολίες, αλλά εκεί πέρα φαίνεται η γνωριμία μας με το Θεό. Έρχονται δυσκολίες και λέμε ποιο θα είναι το τέλος τώρα, και όμως γνωρίζουμε ότι ο Θεός θα κάνει τα πάντα καλά. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός θα ευλογήσει. Αυτό το γνωρίζουμε και αυτή είναι η πίστη μας. Από αυτό κρατιόμαστε. Από αυτό στηριζόμαστε. Η γνωριμία μας με το Θεό είναι η πίστη μας.